Στο μεταξύ έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τον καιρό σήμερα. Έχει εκδώσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Κλεάνθη Νικολαίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Χατζηκώστα. Τι σημαίνει πορτοκαλί προειδοποίηση? Είναι το δεύτερο επίπεδο σημαντικότητας που αφορά ακραία φαινόμενα. Το πρώτο επίπεδο σημαντικότητας είναι το κίτρινο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο το πορτοκαλί και το κόκκινο επίπεδο είναι το τρίτο επίπεδο σημαντικότητας. Με αυτή την έννοια, στο πορτοκαλί επίπεδο που είμαστε, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην περίπτωσή μας είναι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ή και ατυχήματα. Και επιβάλλεται στο κίτρινο, στο πορτοκαλί επίπεδο σημαντικότητας, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις του καιρού, να ενημερώνονται για συμβουλές, οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές στην περίπτωση τη δική μας είναι οι ιατρικές υπηρεσίες και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Μάλιστα. Και εσείς έχετε εκδώσει αυτήν την προειδοποίηση και αφορά στις ώρες 1 με 5. Ακριβώς, αφορά τις συγκεκριμένες ώρες για τη θερμοκρασία στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό και 34 στα ψηλότερα ορεινά. Αντιλαμβάνεστε ότι με τις κανονικές να είναι για το εσωτερικό γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, έχουμε μια θετική απόκληση 4 βαθμών Κελσίου, είναι σημαντική απόκληση. Και για τα ψηλότερα ορεινά με την κανονική θερμοκρασία να είναι στους 29, η απόκληση είναι γύρω στους 4-5 βαθμούς, εξαιρετικά σημαντική απόκληση και αυτή. Και επειδή ακριβώς μιλούμε για τα ψηλότερα ορεινά που είναι ο πυρήνας των δασών μας, αυτό αποτελεί και μία ένδειξη του κινδύνου, του σοβαρότατου κινδύνου που υπάρχει για έναυση και επέκταση δασικών πυρκαγιών, και είναι αυτό μία ακόμα έκκληση προς όλο το κοινωνικό σύνολο για τις όποιες δραστηριότητες έχει στις περιφέρειες των δασών μας, αλλά και στην Ήπεθρο γενικά. Βέβαια. Δεν είναι μόνο για τα δάση, γενικά στην Ήπεθρο. Βέβαια, αυτή η υγρασία σε τι... Μιλάμε... Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου και στην περιοχή Αθιένου, που είναι αντιπροσωπευτική για τα παιδινά, στους 37 βαθμούς Κελσίου, με θερμοκρασία και υγρασία... Η υγρασία μάλλον στις περιοχές αυτές είναι γύρω στο 30%, με αποτέλεσμα... με βάση τον θερμικό φόρτο να χαρακτηρίζονται αυτές οι περιοχές υπό συνθήκες σοβαρής δυσφορίας, όπως σοβαρή δυσφορία επικρατεί στην περιοχή Λάρνακας, επικρατεί στην περιοχή των Κοκκινοχωριών, έτσι στο Φρέναρο, στην Ελεύθερη Αμόχωστο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές Πάφου, Λεμεσού και Πόλεως Χρυσοχούς είμαστε σε επίπεδο δυσφορίας. Εκτιμούμε ότι με την πάροδο του χρόνου έχουμε άλλες 4 ώρες για τη μεσουράνιση του ήλιου και τη λήψη των μεγίστων θερμοκρασιών, που θα είμαστε ακριβώς μέσα στην περίοδο της ισχύως της προειδοποίησης. Το εσωτερικό αλλά και περιοχές των παραλίων θα ανέβουν σε επίπεδο καύσωνα, ενώ σε επίπεδο σοβαρής δυσφορίας θα κυμανθούν οι περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν δυσφορία. Η υγρασία σε τι επίπεδα είναι, κύριε Νικολαίδη? Η υγρασία είναι γύρω στο 30%, όπως σας έχω πει, στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά, ενώ στα παράλια κυμαίνεται από 50% στην περιοχή του Ακάμα μέχρι 70-75%. Γενικά είναι διπλάσιες οι σχετικές υγρασίες στα παράλια από ό,τι στο εσωτερικό. Και θα είναι έτσι και κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα έχουμε αυτή την άπνοια? Η άπνοια που υπάρχει τώρα, κυρία Χατζηκώστα, διότι πράγματι υπάρχει άπνοια, κυρίως ένα βορειοανατολικό ρεύμα αέρα επικρατεί στην περιοχή του εσωτερικού και των ορεινών, ενώ στα δυτικά παράλια είναι γύρω στους, είναι νοτιοδυτική μέχρι βορειοδυτική. Θα ενισχυθούν αυτοί οι ανέμοι λόγω της θαλάσσιας άβρας, του μηχανισμού της θαλάσσιας άβρας, από θαλάσσιες γενικά διευθύνσεις, θα εμπλουτίσουν την ατμόσφαιρα με περισσότερη υγρασία, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε τους καταβατικούς ανέμους από το Τρόοδος προς όλες τις περιοχές που γυτνιάζουν με το βουνό. Άρα θα πιάσει ένα ελαφρύ βορειαδάκι η Λεμεσός, ένα ελαφρύ βορειοανατολικό άνεμο η Πάφος, ένα ελαφρύ
νότιο άνεμο, η πόλη Χρυσοχούς, νότιο-ανατολικό άνεμο, κάτω πύργος Τηλερίας και βεβαίως η Λευκωσία στις περιοχές που είναι προσύνεμες. Θα έχουμε το δυτικό άνεμο, πιο ενισχυμένος στα δυτικά προάστια της Λευκωσίας, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές που είναι και πιο χαμηλά, είναι και οι πίνεμες, θα είναι πιο ασθενής ο δυτικός άνεμος. Και τις επόμενες μέρες θα είμαστε στα ίδια επίπεδα, θα κινηθούμε? Δυστυχώς δεν αλλάζει, δεν υπάρχει ένδειξη αλλαγής της αέριας μάζας. Οι επόμενες μέρες, τόσο την αύριο Πέμπτη γύρω στους 42 στο εσωτερικό, 33 με 35 στα παράλια και στους 34 στα ψηλότερα ορεινά. Κοιτάξτε εδώ την σχέση των ψηλότερων ορειών, 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κάποιες περιοχές των παραλίων 33 βαθμοί Κελσίου. Άρα ο πρόδρομος, που είναι 5.000 πόδια πιο ψηλά από τα παράλια, θα έχει πιο ψηλή θερμοκρασία από τα παράλια. Ναι. Και αυτό είναι λόγω της θερμοκρασιακής αναστροφής. Την Πέμπτη, λοιπόν, την έχουμε χαρακτηρίσει. Παρασκευή και Σαββατοκυριακό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λίγες παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, αλλά η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα. Ναι, παρακαλώ. Θα εκδοθεί και νέα πορτοκαλί προειδοποίηση, να υποθέσουμε, για αύριο? Ασφαλώς, με το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, θα εκδοθεί και νέα προειδοποίηση, βεβαίως. Εάν θέλουμε έτσι και ένα στατιστικό του τι ισχύει μέχρι σήμερα, τον Ιούλιο του 2017 είχαν εκδοθεί περίπου 14 προειδοποίησεις υψηλών θερμοκρασιών. Το 2018, Ιούλιο του 2018, με συγχωρείτε, 13 προειδοποίησεις. Ιούλιο του 2019, 10 προειδοποίησεις. Και τον Ιούλιο του 20 μέχρι δηλαδή χτες 28 Ιουλίου είχαν εκδοθεί 17 προειδοποιήσεις. Θεωρείται λοιπόν ο Ιούλιος ο φετινός ένας σχετικά θερμός μήνας, αφού σας έχω πει και χτες ότι από τις 26 Ιουνίου μέχρι και σήμερα μόνο σε 3-4 περιπτώσεις το θερμόμετρο μας ήταν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ναι. Και αν λέτε μέχρι χθες ήταν 17, σημαίνει με τη σημερινή 18, με την αυριανή 19. Ναι, σπάμε ρεκόρ. Μετράτε σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.